3 βήματα για να εξαφανιστεί η κοιλιά. Hey, Σαρώ εδώ, ειδικό στο χάσιμο βάρους μέσω διαλυματικής και το πρώτο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι απλά να το πάρεις απόφαση και να πεις τώρα θα κάνω κάτι. Εφόσον το έχεις πάρει απόφαση και πεις ρε φίλε θα κάνω κάτι τώρα, το πρώτο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι απλά να πάρεις το πρωινό σου και να το πετάξεις στα σκουπίδια. Το βασικό άγχος που είχε ο κόσμος λέει: Σαρώ, πώς αποχωριστώ το πρωινούλι μου. Τρώω πρωινό, ξυπνάω πεινασμένος, είναι ένας λόγος που ξυπνάω, σηκώνομαι και πάω, τρώω το πρωινούλι μου. Πώς θα το κάνω, πώς θα αποχωριστώ το πρωινό μου. Όταν μου το λένε αυτό τα παιδιά, το λένε γεμάτη φόβο, γεμάτη άγχος. Πώς θα το κάνω αυτό, πώς μπορώ να μην φάω πρωινό, αφού όλη μου τη ζωή έτρωγα πρωινό. Και ξέρεις τι, το καταλαβαίνω, ρε φίλε. Γιατί όντως όλη σου τη ζωή έτρωγες πρωινό, όλοι σου λέγανε ότι το πρωινό είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας. Οπότε όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει πρωινό σκουπίδια, εκεί φρικάρεις, εντάξει. Θα σου πρότεινα απλά να το δοκιμάσεις. Δεν σου λέω να το παντρευτείς μια για πάντα, εντάξει. Μπορεί να είναι αυτή η δίαιτα τη ζωή σου, αλλά δεν χρειάζεται να την παντρευτείς από την πρώτη μέρα. Όπως και αν δεις μια ωραία κοπέλα, έναν ωραίο άντρα, δεν θα πας να το ζητήσεις σε γάμο από την πρώτη κιόλας μέρα. Δοκιμάζεις, βγαίνεις σε ένα ραντεβουδάκι, μπαίνετε σε σχεσούλα και μετά από κάποιο διάστημα αποφασίζετε να παντρευτείτε. Δεν παντρεύεσαι με τον καλημέρα. Έτσι δεν θέλω να παντρευτείτε και αυτή τη δίαιτα με τον καλημέρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βγείτε ένα ραντεβουδάκι. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει να το δοκιμάζεις για 3 μέρες. 3 μέρες, δώσ' του, εντάξει. Η πρώτη μέρα θα είναι η πιο δύσκολη, θα είναι full φρικιαστική και θα σου δώσω μερικά tips για το πώς θα το κάνεις, για να μπορείς να το κάνεις όντως και να μην πεινάς, εντάξει, γιατί και η πείνα είναι μεγάλο θέμα. Και μετά. Τη δεύτερη μέρα θα είναι λίγο πιο ok τα πράγματα και την τρίτη μέρα είναι όταν θα μπεις μέσα στη φάση νηστείας κανονικότατα και θα το συνηθίσεις στο σώμα σου και θα αρχίσει να καίει λίπος σαν να μην υπάρχει αύριο. Πριν γίνουμε αγρότες, ήμασταν κυνηγοί, ok. Homo sapiens ήμασταν κυνηγοί σπηλαιάνθρωποι. Οπότε ο μόνος τρόπος να φας είναι να βγεις να κυνηγήσεις. Δεν υπήρχαν ψυγεία, αν έτρωγες σήμερα κάτι, αύριο χάλαγε. Εντάξει, οπότε δεν υπήρχε η ιδέα του να ξυπνήσεις και να φας. Οπότε, όταν το κάνεις αυτό για 3 μέρες, κόβεις το πρωινό, κόβεις το δεκατιανό, τρως το πρώτο γεύμα το μεσημέρι, τι γίνεται, το θυμάται αυτό ο οργανισμός. Γιατί γι' αυτό είναι προγραμματισμένο. Εντάξει. Δοκίμασε το λοιπόν για 3 μέρες και θα δεις ότι την τρίτη μέρα θα μπεις σε άλλο mood τελείως. Και τα ωφέλη είναι αμέτρητα. Πρώτον, έχεις full ενέργεια, full παραγωγικότητα, άλλος άνθρωπος τελείως. Εντάξει. Πόσοι μου λένε, Σαρώ, με το που έκανα διαλυματική, έχασα κάποια κιλά. Χοροπηδάω πάνω κάτω, τους βλέπω επειδή μου βιντεοκλήσει, έρχονται από κοντά στο τηλέφωνο. Χοροπηδάνε, δεν κρατιούνται. Γιατί η ενέργεια είναι άλλη τελείως. Οπότε, πρωινό σκουπίδια, εντάξει. Τώρα, πώς θα το αντέξουμε αυτή την πείνα, πώς θα την αντέξουμε. Λοιπόν, έχουμε κάποια μυστικά. Το πρώτο μυστικό είναι να πιεις καφέ σκέτο και το αγαπημένο μου είναι φρέντο εσπρέσο σκέτο. Γιατί έχει διπλή δόση καφεΐνης. Οπότε θα σε χορτάσει πολύ περισσότερο επειδή είναι διπλή δόση εσπρέσο, διπλή δόση καφεΐνης. Οπότε είναι διπλά τα ωφέλη. Έτσι, αυτό είναι το μυστικό. Ο καλύτερος καφές ποιος είναι? Φρέντο εσπρέσο σκέτος. Είναι και φιλτραρισμένος, είναι και καθαρός, έχει και διπλή δόση καφεΐνης. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, έχω ένα φρέντο εσπρέσο έτσι και πίνω. Φρέντο εσπρέσο σκέτος, πάρα πολύ σημαντικό το πρωί. Αλλά τι γίνεται, δεν θέλουμε παιδιά να πιούμε το φρέντο εσπρέσο με το που ξυπνήσουμε. Αυτό είναι ένα τραγικό λάθος που κάνει ο κόσμος. Γιατί διακόπτει τη φυσική ροή του σώματος για να ξυπνήσει. Όταν ξυπνάμε παιδιά έχουμε κάποιες ορμόνες, ας πούμε η ινσουλίνη είναι σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, η κορτιζόλη είναι σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, έτσι. Οπότε αυτά όταν ξυπνάμε αρχίζουν και αλλάζουν λίγο οι ορμόνες μας και μπαίνουμε σε μια φάση να ξυπνήσουμε. Όταν πιούμε το καφέ μας πριν τελειώσει αυτή η διαδικασία του σώματος για να ξυπνήσει ορμονικά, εντερικά κλπ. Αρχίζουμε και τι γίνεται, εξαρτιόμαστε από τον καφέ, έτσι. Και δεν δουλεύουν πολύ σωστά οι ορμόνες. Οπότε, για να το λύσουμε όλο αυτό, πρέπει να περιμένουμε μισή ώρα με μία ώρα, αφού το έχουμε ξυπνήσει, να πιούμε τον καφέ μας. Τώρα, με το που ξυπνήσεις, τι θα κάνεις, θα πιεις ένα νερό, ένα ποτήρι, εμφιαλωμένο νερό, με μια κοφτή, έτσι, ένα νυχάκι κανέλα και 4 σταγόνες λεμόνι. Όχι 5 σπάνε την νηστεία, 6. 4 σταγόνες λεμόνι μετρημένες. Εντάξει, παραπάνω θα σπάσει την νηστεία. Πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, ξεκινάς το πρωί, πίνεις αυτό. Μετά, από μία ώρα, πίνεις το καφέ σκέτο. Και αυτός ο συνδυασμός είναι αυτός που θα σε κάνει να μην πεινάς καθόλου. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πίνεις νερό. Εντάξει, μέχρι να έρθει η ώρα να φας το πρώτο γεύμα. Θα έρθει η ώρα να φας το πρώτο γεύμα. Πιείς ένα σφινάκι ξυδάτο, κλακ. Και μετά θα φας το πρώτο γεύμα που μπορεί να είναι πρωτεΐνη. Με σαλάτα και ακόμα και ψωμί, έτσι. Δηλαδή με τη διαλυματική νηστεία μπορούμε να φάμε και ψωμί, έτσι. Οπότε, εάν είσαι απ' έξω, θα φας, ξέρω εγώ, 2-3 καλαμάκια, κοτόπουλο,
με λίγο ψωμάκι και μια σαλατούλα. Σαλατούλα απίστευτος ξεχωριστά, έτσι. Και μετά, άμα είσαι σπίτι, θα φας αυτό που έχει μαγειρέψει η γυναίκα σου ή ο άντρας σου, ή θα κάτσεις να ετοιμάσεις κάτι γρήγορα, που μπορεί να είναι το οτιδήποτε, αρκεί να είναι ένα πιάτο. Και αρκεί να έχει λίγη πρωτεΐνη μέσα. Δηλαδή, τι πρωτεΐνη, να έχει λίγο κρέας, λίγο ψαράκι, γιαούρτι, αυγά, ασπράδια, τέτοια πράγματα. Η πρωτεΐνη είναι πάρα πολύ σημαντική για να χάσουμε λίπος και όχι κιλά γενικά. Εντάξει, για να χάσουμε λίπος, παιδιά, πόσες κοπέλες έρχονται, λένε Σαρώ, η μέση μου έχει γίνει δαχτυλίδι. Και δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Ακόμα και όταν ήμουν τόσα κιλά πριν 5-10 χρόνια, η μέση μου δεν ήταν τόσο δαχτυλίδι. Και οι άντρες μου λένε Σαρώ, έχω γραμμώσει, έχω τριγωνίσει, η μέση μου έχει μικρύνει, έχουν ανοίξει πλάτες. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Πώς θα χάσεις λίπος και δεν θα χάσεις μύες? Όταν κάνεις ένα διαλυματική νηστεία που θα φτιάξει όλες τις ορμόνες, θα ανεβάσει τη τεστοστερόνη, την αυξητική, την αυτοφαγία, που όλα αυτά θα προμοτάρουν το σώμα σου, θα το κάνουν να κάψει λίπος και μετά. Θα βάλεις και πρωτεΐνη στα γεύματα. Χωρίς πρωτεΐνη δεν θα δεις άσπρη μέρα. Από εκεί και πέρα είναι το άλλο που πρέπει να μάθεις, η τέχνη του να το βουλώνεις. Εντάξει, μπορώ, παιδιά, να κάθομαι εδώ πέρα να σας μιλάω το πρωί στο βράδυ. Εάν εσύ δεν έχεις μάθει να το βουλώνεις, δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν θα δούμε άσπρη μέρα. Και πρέπει να μάθεις να το βουλώνεις γενικά. Όχι να το βουλώνεις για 16 ώρες και μετά να το ξεβουλώνεις και ανοίγουν οι ασκοί του αιώλου για τις 8 ώρες. Πρέπει να μάθεις να το βουλώνεις γενικά. Να κρατιέσαι γενικά και να τελειώσει λίγο αυτή η τρέλα που γίνεται με το φαγητό. Εντάξει. Απλά πρέπει να μάθεις να το βουλώνεις. Όσο και να σου μιλήσω, όσες πληροφορίες και να σου δώσω, πρέπει να μάθεις να το βουλώνεις. Τώρα, εάν θες να δεις εγώ πώς το κάνω βήμα-βήμα όλη τη διαδικασία, θα σου πρότεινα να πατήσεις το προφίλ μου, να πατήσεις το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου και να δεις αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο που σου δείχνω ακριβώς αυτό.